Ως ένας από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς στις ημέρες της αποκριάς χαρακτηρίζεται πλέον το Ρέθυμνο, το οποίο παρά την απουσία της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης βούλιαξε κυριολεκτικά από κόσμο το εορταστικό τριήμερο και την καθαρά Δευτέρα. Ενδεικτικές είναι οι εικόνες του ρεθμιώτη φωτογράφου Γιώργου Κατάκη από την κοσμοπλημμύρα του Σαββατοκύριακου στην Παραλιακή και την Παλιά Πόλη. Η πληρότητα ήταν για μια βραδιά το Σάββατο 90% και κάτι. Για το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ήταν 60%. Στο παρελθόν ο τζίρος που δημιουργούνταν λόγω του καρναβαλιού στο Ρέθυμνο ήταν της τάξεως περίπου των 10 εκατομμυρίων ευρώ και φέτος ήταν πραγματικά πολύ λιγότερο. Έχουμε ένα 20-25% πτώση από προ-COVID εποχής και παρόλα αυτά όμως η εστίαση είναι ευχαριστημένη για αυτό το διήμερο. Ήταν μια οικονομική ανάσα και για την πόλη και για εμάς. Και προσπαθούμε τώρα με αυτό να καλύψουμε τις τρέχουσες υποχρεώσεις μας. Και ενώ τα τύμπανα του πολέμου εξακολουθούν να ηχούν, οι ρυθμιώτες επιχειρηματίες του τουρισμού βλέπουν τις κρατήσεις για τη νέα σεζόν προς το παρόν να παγώνουν, το άνοιγμα των ξενοδοχείων να μετατοπίζεται για λίγο αργότερα από το προγραμματισμένο και την τουριστική περίοδο να εξελίσσεται με κρατήσεις όχι του last minute αλλά του last second. Από εκεί που λέγαμε στο όνομα σου Θεέ μου με την, ας το πούμε, καλή κατάληξη της πανδημίας, βρισκόμαστε πάλι στο βοήθα Παναγιά μου, διότι δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε. Η σεζόν είναι λίγο μετέωρη, μπορώ να το πω αυτό. Πιστεύω όμως να τελειώσει όλο αυτό σύντομα. Τα πράγματα σε διαφορετική περίπτωση δεν θέλουμε να τα σκεφτόμαστε καθόλου, διότι μετά από 2,5 χρόνια κρίσης στην εστίαση, αν έρθει και μια κακή τουριστική σεζόν, δεν θέλω καν να σκεφτούμε τι μπορεί να γίνει, διότι θα παρακολουθήσουν λουκέτα και μάλιστα χιλιάδες. Το τουριστικό προϊόν είναι πάρα πολύ ευάλωτο. Τολμώ να πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο ευάλωτο και από το χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα να βαδίζουμε αυτή τη στιγμή σε κινούμενιά μου, πάνω στα τυφλά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πέρα από τις πολεμικές σειράξεις που δημιουργούν αβεβαιότητα στον τουρισμό και η ενεργειακή κρίση που προϋπήρχε και τώρα εντάθηκε, φρενάρει προς το παρόν τα σχέδια των επισκεπτών για διακοπές.